για τα οξυμένα προβλήματα του νοσοκομείου μας και των κέντρων υγείας. Στο νοσοκομείο υπάρχουν δύο τμήματα που είναι η λειτουργία του οριακή λόγω μετακινήσεων σε άλλα νοσοκομεία. Είναι το τμήμα των εργαστηρίων, το οποίο και υποστελεχωμένο είναι, υπάρχουν και νέες θέσεις, δύο, αλλά και έχουν μετακινηθεί δύο γιατροί σε άλλες δομές, η μία και όλα στην Καρδίτσα, και απαιτούμε άμεσα να επιστρέψουν, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν λειτουργούν βασικοί τομείς του εργαστηρίου που αναγκάζονται να φεύγουν σε άλλα εργαστήρια, που αυτό δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των ασθενών. Και το ανοσιολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργεί οριακά και προσπαθεί να αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα και με επιπλέον λειτουργίες όπως είναι το ιατρείο πόνου και επίσης να λειτουργήσουν όλες οι αίθουσες, μετακινούνται γιατροί στο νοσοκομείο της Λαμίας που είναι υποστελεχωμένο, αλλά δεν μπορεί να λύνεται έτσι το ζήτημα, να διαλύεται ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί οριακά με το ανοσιολογικό του τμήμα για να σωθεί κάποιο άλλο. Και ειδικά στο Γενικό Νοσοκομείο που υπάρχουν τρεις κενές θέσεις ανοσιολόγων. Επίσης, τα κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή βάλλονται με τις διακομιδές, με τις επικίνδυνες διακομιδές, θα έλεγα, που συμμετέχουν γιατροί μαζί με ανειδίκευτο προσωπικό, που είναι επικίνδυνο για τη ζωή των ασθενών, όπως και για τη μεταφορά των ασθενών, την απλή μεταφορά χρησιμοποιούνται οι γιατροί απλά για να κουβαλήσουν έναν ασθενή. Είναι με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα πραγματοποιήσουμε παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη, είπε, την Τετάρτη στις 1 η ώρα, και στάση εργασίας την Τετάρτη 12 με 3. Είναι πανθεσσαλική η στάση εργασίας, όπως και η κινητοποίηση 1 η ώρα στην Πέμπτη, είπε, για να αναδειχτούν αυτά τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι έπρεπε να είχαν λυθεί χτες αυτά. Σήμερα μαζεύτηκε όλος αυτός ο κόσμος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και από το νοσοκομείο αλλά και από τα κέντρα υγείας, γιατί είναι τόσο οξυμένα τα προβλήματα. Δηλαδή, με μια απλή ειδοποίηση ήρθαν οι μισοί γιατροί, ξέρω εγώ, γιατί οι άλλοι μισοί δουλεύουν επάνω και δεν μπορούν να κατέβουν. Θα συνεχίσουμε να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας μέχρι που να λυθούν τα προβλήματα.